Με θέρμη και συγκίνηση αγκάλιασαν τη μεγάλη πρωτοβουλία της Alter Ego να εγκαινιάσει μια σειρά εκδηλώσεων και αφιερωμάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας λίγο πριν κλείσει τα 100 χρόνια κυκλοφορίας της η ιστορική εφημερίδα Το Βήμα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινά από την πόλη των Ιωαννίνων με τη σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα, οι μεγάλες σχολές των Ιωαννίνων, ο προεπαναστατικός διαφωτισμός και ο υπηρώτικος ευεργετισμός. Το Φεβρουάριο του 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έκδοση του Ελευθέρου Βήματος. Η έκδοσή του ήρθε να υπηρετήσει ακριβώς τις ανάγκες της εθνικής ανασυγκρότησης εν ώψη της επερχόμενης τότε μικρασιατικής καταστροφής. Περιττό να αναφέρω ότι εκδόθηκε με την παρότριση του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον Δημήτρη Λαμπράκη και τη συνδρομή του πρόδρομου Μποδοσάκη, πρόσωπα ενδυματικά με κεφαλαιώδη συμμετοχή στην ιστορία της χώρας. Ευρισκόμενοι σε αυτό το σημείο, σκεφτήκαμε ακριβώς ότι οφείλουμε να επανέλθουμε, να ξαναμιλήσουμε μαζί σας, να ξανασυστηθούμε, να αναδείξουμε την άλλη αξία που ενσωματώνουν οι εφημερίδες, οι οποίες αποτελούν συγκροτημένη πρόταση ενημέρωσης και γνώσης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις εφημερίδες Βήμα και Νέα και ιδιαίτερα τον κύριο Καρακούση για την ιδιαίτερη αυτή τιμητική πρόσκληση, η πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια αυτών των ιστορικών εφημερίδων να γίνει στα Γιάννενα. Μια εκδήλωση με πολύ σημαντικό περιεχόμενο σηματοδοτεί, αν θέλετε, και την έναρξη των δραστηριοτήτων του Δήμου μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων κατάμεστη από πολίτες, προσωπικότητες μίλησαν για την πνευματική ζωή των Ιωαννίνων και την κληρονομιά των μεγάλων σχολών της πόλης. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, που βρέθηκε στη γενέτειρά του και την εκλογική του περιφέρεια, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για το Σύνταγμα και τη σημασία του για μια χώρα που θέλει να πάει μπροστά. Το Σύνταγμα, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ο σκελετός της πολιτείας, τα κόμματα, ο λαός και ο τύπος είναι η σάρκα και το αίμα της. Και αν η σάρκα και το αίμα της δημοκρατίας και του πολιτεύματος δεν είναι σταθερά, δεν είναι σφριγγυλά, δεν είναι υγιή, τότε κανένα σύνταγμα με τις λέξεις του δεν μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να πάει μπροστά. Ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντική στιγμή σήμερα να αναστοχαστούμε την εθνική μας επιβίωση, η οποία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μόνο δεδομένη δεν είναι. Είναι μια σημαντική εκδήλωση σήμερα στα Γιάννενα, την οποία οργανώνει ο Δήμος και η εφημερίδες Βήμα και Νέα. Νομίζω ότι παίρνει και έναν χαρακτήρα προεορταστικό εν ώψη και της εορτασμού των 200 χρόνων, που η πεποίθησή μου είναι ότι πρέπει να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια, όχι από την ημέρα της Επανάστασης μέχρι σήμερα, αλλά τα επόμενα 200 χρόνια από του χρόνου, για να μπορέσουμε να διδαχτούμε κάτι από το πνευματικό έπος των Ιωαννίνων. Ένα αφιερωματικό διπορικό στην περιφέρεια της χώρας μας από τις ιστορικές και έγκυρες εφημερίδες Βήμα και Νέα που ανήκουν στον όμιλο Alter Ego, τα ηλεκτρονικά μέσα και το One TV που θα αναδείξει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιστορικά στοιχεία και προοπτικές κάθε περιοχής. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία αυτή δηλώνει τιμή, αναγνώριση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τους υπηρώτες, ευεργέτες και το έργο τους, προς την τεράστια συμβολή τους το πνευματικό κίνημα του διαφωτισμού. Μεγάλη και σημαντική στιγμή για την πόλη των Ιωαννίνων η ανατύπωση της ιστορικής έκδοσης του 1930, τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγέννηση 1648-1820, η οποία θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 17 Νοεμβρίου με την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Με πάρα πολύ χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Βήματος και των Νέων, των δύο αυτών μεγάλων εφημερίδων, που συμπληρώνουν τα 100 χρόνια κυκλοφορία τους και με την ευκαιρία της επανέκδοσης του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου. Θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι που μας αναλογεί, επειδή είμαστε τμήμα της μίας από τις μεγαλύτερες σχολές των Ιωαννίνων, της Ζωσιμαίας. Έχω την χαρά και την τιμή να ηγούμε της βιβλιοθήκης, της ιστορικής βιβλιοθήκης, που σε λίγο καιρό θα κλείσει περί τα 200 χρόνια λειτουργίας της. Έτσι λοιπόν το θεώρησα μεγάλη τιμή και υποχρέωση, χαράς, να συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά στην υπηρώτικη ευπηία που παραμένει μέχρι και σήμερα εμβληματική, καθώς ήταν τεράστια η προσφορά των εθνικών ευεργετών με καταγωγή από την Ήπειρο που βοήθησαν στην ανέγερση σχολείων, νοσοκομείων και ιδρυμάτων στη χώρα μας.